Βρισκόμαστε στη Βρουκούντα. Εδώ επέλεξε ο Άγιος Ιωάννης να στήσει το μοναστήρι του, για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω. Η αρχαία Βρικούς λέγεται ότι ήταν οικισμός της Μινωικής περίοδου, δηλαδή μιλάμε για το 1500 έως 1600 π.Χ. Η Βρικούς υπήρξε μια από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Καρπάθου που αποτέλεσαν τη γνωστή Καρπαθιακή Τετράπολη. Η ίδια Βρικούς μαζί με το Ποτίδιον και την αρχαία Αρκέσια χτίστηκαν επάνω στο νησί της Καρπάθου και η τέταρτη πόλη Νήσυρος βρισκόταν στο πολύ κοντινό νησί της Σαρίας στη σημερινή θέση Παλάτια. Και οι τέσσερις συνοικίστηκαν από τα δωρικά φύλλα όταν αυτά κατέκλυσαν τον ελλαδικό χώρο και κατοίκησαν κυρίως στο νοτιότερο τμήμα του τότε ελληνικού τόπου. Ήταν κέντρο εμπορικό, διότι η ονομασία που έχει σήμερα η περιοχή λέγεται Νεπορείο, το λένε στην Όλυμπο, αλλά το Νεπορείο βγαίνει από τη λέξη εμπορείο, που σημαίνει εμπόριο, λιμάνι εμπορικό, Νιμποριό το λένε αλλού, Νεπορείο το λένε οι Ολυμπίτες. Ήταν οικισμός με σπίτια, τα οποία φαίνονται και σήμερα ακόμα, υπάρχουν λαξευτοί τάφοι, και έζησαν σε αυτό το χώρο πολλές εκατοντάδες χρόνια οι Έλληνες της περιοχής εκείνης. Προέκυψαν όμως τον 7ο αιώνα οι αραβικές επιδρομές στο Αιγαίο και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, που ανάγκασαν όλους τους πληθυσμούς που κατοικούσαν στις παραλίες των νησιών και του στεριανού χώρου να αποσυρθούν στο εσωτερικό. Το ίδιο έγινε και με τους Βρικούντιους, που απειλούμενοι από τις αραβικές επιδρομές εγκατέλειψαν την εγκατάστασή τους στην Βρικούντα και συνίκησαν ένα από τα 5 ισχυρά κάστρα της Καρπάθου της μεσαιωνικής περίοδου. Συνίκησαν την Όλυμπο ή Έλυμπο, όπως λέγεται στο τοπικό μας ιδίωμα. Εάν τώρα θέλουμε να κάνουμε λόγο για το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου, πρέπει να ξεκινήσουμε από την εποχή που υπήρχε ένας μικρός ναίσκος στο ύπαιθρο εκεί και ανήκε σε συγκεκριμένη οικογένεια της Ολύμπου. Η οικογένεια ελέγεται οικογένεια Βασιλάκη. Η οικογένεια Βασιλάκη συντηρούσε αυτό το μικρό εκκλησάκι και έκαναν κατά καιρούς ιδιωτικές λειτουργίες και κυρίως έκανα την μεγάλη πανήγυρη γιορτή του Αγίου Ιωάννου που είναι 29 Αυγούστου κάθε χρόνο.
κάποια από τις εποχές αυτές, ο ιδιοκτήτης αυτού του μικρού εξοκλησιού πήγε, άνοιξε και βρήκε, είδε με έκπληξη ότι η εικόνα του Αγίου Ιωάννου δεν ήταν στη θέση της. Είχε βγει από εκεί. Ο προπαππούς μου την εποχή εκείνη ήταν νεαρός βοσκός. Έβλεπε τα βράδια, ας πούμε, την εικόνα, το φως. Έβλεπε φως κάπου εκεί στην περιοχή, κοντά στο σπήλαιο. Και πήγαινε και έβλεπε εκεί την εικόνα. Την επανέφερε πάλι στο σημείο που ήταν πριν και η εικόνα πάλι την άλλη βραδιά στο ίδιο σημείο την έβρισκε. Έφευγε πάλι. Και κατάλαβε με αυτόν τον τρόπο ότι μήπως η εικόνα έθελε να μείνει εκεί στο σπήλαιο κοντά. Αφού πάρα πολλές φορές μετέφερε την εικόνα και στο εκκλησάκι, δεν παρέμενε η εικόνα και η εικόνα βρίσκεται πάντα μέσα στο σπήλαιο, αναγκαστήκαν και διαμόρφωσαν το σπήλαιο με ένα τέτοιο τρόπο και το έκαναν εκκλησία. Χώριζαν το ιερό και έκανε τον τέμπλο και ένα μεγάλο χώρο για τους προσκυνητές και έτσι χρησιμοποιείται το σπήλαιο βέβαια από πολλά χρόνια. Όπως ξέρετε, η γιορτή του Αγίου Ιωάννου είναι 29 Αυγούστου και οι Ολυμπίτες πρέπει να φτάσουν στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου από βραδύς, δηλαδή στις 28. Για να γίνει αυτό, ετοιμάζουν από νωρίς φαγόσιμα πράγματα, ετοιμάζουν ρούχα, ετοιμάζουν άρτους μέσα σε πανέρια και σε καλάθια ειδικά για την περίσταση και το χωριό Σύσσωμο ξεκινάει ποδαρώντας από την Όλυμπο να φτάσει στην Βρουκούντα. Θυμούμεθα να βουλιάναμε με τα μουλάρια. Εφουρνίζαμε ήδη από την πρώτη μέρα, έκαναμε άρτους, έκαναμε ξεροδίανα, έκαναμε ντορμάδια, πράγια που τα λέγαμε εμείς πρώτα παλιά. Ό,τι το καλύτερο να μπορούμε να ετοιμάσουμε να πάρουμε στο πανίδι. Και είχαμε μουλάρια πρώτα, όχι εγώ, όλο το χωριό. Όλο το χωριό είχε μουλάρια. Να βάλουμε πάνω τα πράγματα και να βρούμε έναν ωραίο κρέμι και βάλαμε το και σκεπάνταμε αυτό το φορτίο από είχε το μουλάρι. Πέρα το ξαπλώναμε και σκεπάνταμε το φορτίο από είχε το μουλάρι. Και στολιζούμεθα κι εμείς, αν έστειχα το μουλάρι, μπορεί να καείσει η κόρη στολισμένη. Ας πούμε εγώ, αν ήμουν μικρή και είχαμε όμορφα στολισμένη. Αν είχε το φορτίο και μπορεί να καρδικέψω πάνω, ήταν να βάλω την κόρη τη στολισμένη να πάνω στο μουλάρι. Να πηγαίνουν πιο τα μουλάρια σιγεμένα, ο τόνα πίσω από τα μάτια. Ο δεύτερος τρόπος πρόσβασης ήταν οι διαθαλάσσεις. Στη θάλασσα υπήρχε μια δυσκολία, θα μπορούσα να έλεγα, διότι το να μεταφερθεί κανείς με πλοίο στην συγκεκριμένη περιοχή έπρεπε πρώτα-πρώτα να το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Όμως, επειδή τυχάνει το συγκεκριμένο ταξίδι να βρίσκεται προς το βόρειο τμήμα, βορειοδυτικό τμήμα του νησιού και είναι ένα μικρό μπουγάζι και πολλές φορές το συγκεκριμένο μπουγάζι παρουσιάζει δυσκολίες στη διάρκεια του ταξιδιού, αψυχώντας πολλές φορές τα καιρικά φαινόμενα, όλοι οι πανηγυριώτες επιβιβάζονταν μέσα στα πλοία, στα σκάφη της περιοχής και πήγαιναν στο χώρο του πανηγυριού. Αφού πήγαιναμε και παίρναμε το μουλάρι με το φορτίο που θέλαμε εκεί να φάμε και ρούχα να, οπωσδήποτε δεν μπορείς να μην κοιμάς, ξαπλώσεις. Παίρναμε και μερικά όσα μπορούμε λιγότερα για να μπορεί να στοιχά και το μουλάρι να τα μεταφέρει, να ξαπλώσουμε λίγο. Είχε μέρειες τι λέμε εμείς. Ας πούμε εμείς είχαμε συνηθίσει και πήγαινε σε ένα μέρος. Έτσι, οικογένεια όλη. Ο άλλος παραπέρα, κουμπανίες. Thank you.
Όταν χτυπήσει η καμπάνα και ο κόσμος πλέον έχει τακτοποιηθεί που θα κάτσει ο καθένας για κάθε οικογένεια, πρέπει να κατέβει ο κόσμος κάτω με ευλάβεια και με σεβασμό, διότι έπρεπε να γίνει ο σημερινός. Κάθε νοικοκυρά που πάει σήμερα στο Άγιο, πάει αύριο που είναι η μέρα η κανονική, κάνει ένα τέτοιο και το παίρνει και πάει. Αυτή τώρα που θα λεγώ με μια αυτοπλασία, κάνω εγώ και το πρόσφορο. Έτσι το βρήκαμε, έτσι το κάνουμε. Η γιαγιά, η προγιαγιά, έτσι είναι μας, έθιμό μας εδώ πέρα. Να το κάνουμε αυτό σε κάθε Άγιο, όποτε γιορτάζει και κάθε Κυριακή. Έχει μαύρο σύσαμο, γλυκάνισο, κιμίνο, για να είναι για να μυρίζει, να είναι άχι διαφορετική μυρωδιά από τα άλλα ψωμιά. Ευλογείτε πεντάρτην τύριμο και εξ αυτών πενταξιδιούς αν τους γορτάζος, αυτός ευλόγιζον και τους αυτούς τούτους. Αυτά είναι γαρίφαλα και τα βάλω με για στολίδι στον άρτο. Την ζητάς από τον Άγιο. Μια υγεία εστενοχώρηση. Χριστέωτες ημών και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν απέμπωμεν το Πατρί και τον Υιό και τον Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, διότι ημών καεί και προς αιώνας των αιώνων. Και αφού τελείωνε ο Εσπερινός, έκανα διανομή τα φαγητά τα Άγιου, κρέας. Μέχρι τώρα, μετά θα αρχίσουν να κάνουν πιλάφι.